Κωνσταντίνου. Φανούρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Φαντάζομαι αυτή η εβδομάδα που πέρασε και ολοκληρώνεται σήμερα αγωνιστικά η προετοιμασία ενώψη του αυριανού ντέρμπι ήταν πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Είχε καιρό να ξεκινήσει η εβδομάδα με νίκη, πόσο μάλλον μια τόσο σημαντική νίκη και για τη σημασία της, καθαρά βαθμολογικά, αλλά και με τον τρόπο που ήρθε κόντρα στον αντίπαλο που την πετύχατε. Εντάξει. Αυτό δεν ήταν και πέρασε. Σήμερα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία ενώψη του αυριανού μέσα ογκία και ουόλ. Αυτό ήταν το ευχάριστο από την τελευταία προπόνηση. Είναι μέσα και έτοιμοι, δηλαδή αν χρειαστεί να παίξουν μια δεκάδα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Θα είναι στην διάθεση του κύριου Κάνεν και θα εξαρτηθεί καθαρά από αυτόν κατά πόσο θα τους χρησιμοποιήσει αύριο στον Αντώνη Σταυρόπουλο. Είναι σημαντικό και για την ατομική ποιότητα των δύο ποδοσφαιριστών, αλλά γιατί υπάρχουν και άλλες πολλές απουσίες. Θα ήταν ό,τι χειρότερο να πάει με 8-9 απουσίες ο κύριος Κάνεν σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ναι, το ευτύχημα έχουμε το Σαγκόι αύριο στον Τέρφη με την ανόρθωση. Από εκεί πέρα επαναλαμβάνω ότι είναι δύσκολο παιχνίδι τριπλής παραλλαγής αύριο στον Αντώνη Σταυρόπουλος. Σε όποια κατάσταση για να βρίσκεται η ανόρθωση παραμένει μια πολύ μεγάλη και ιστορική ομάδα. Άρα το έργο μας θα είναι εξαιρετικά δύσκολο αύριο στον Αντώνη Σταυρόπουλος. Και όσοι έχουν την εντύπωση ότι θα είναι εύκολο το απόγευμα για τον Απόλλωνα κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Και αυτό θα πρέπει να αντιληφθούμε πρώτα εμείς ήδη. Και κυρίως ο κόσμος μας. Μα η ανόρθωση δεν είναι διάφορη. Είναι λίγες, αλλά έχει πιθανότητες για να προλάβει και το τρένο της Ευρώπης. Δεν απάντησε ότι ο κόσμος πάντοτε κάνει συνειδημούς μέσα από τα αγωνιστικά προβλήματα της εκάστοτε ομάδας, θεωρώντας ότι με το να έχει κάποιες σημαντικές απουσίες αποδυναμώνεται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, παραπάνω ότι εμείς πάμε με την μέγιστη σοβαρότητα στην Λάρνακα να εξαντλήσουμε κάθε μαθηματική πιθανότητα για να διεκδικήσουμε τον φετινό τίτλο. Και ακολούθως, αν και εφόσον εμείς τα καταφέρουμε, τότε θα στρέψουμε την προσοχή μας στο ΓΑΣΥΒ με την ευχή ΑΕΚ να κάνει ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί αντικειμενικά αυτό ζητούμε, για να μας δώσει πλέον σοβαρές πιθανότητες για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Επάντως, δεν πιστεύω ότι θα περιμένετε να τελειώσει το παιχνίδι σας για να γυρίσετε λίγο το αυτί σας στο ΓΑΣΥΒ. Θα ακούτε, θα ενημερώνεστε για την εξέλιξη του αγώνα. Αντιλαμβάνεστε, έχουμε εξορέψει πολλές ευκαιρίες, Ανδρέα. Άρα, αν εμείς ήδη δεν κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε ως Απόλλωνας, τότε δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε οτιδήποτε άλλο στην αυριανή μέρα. Αυτό είναι δεδομένο. Αναφέρθηκε νωρίτερα στο Σαγκόι. Γνωστό ότι είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Το επιβλήθηκε ποινή τριών αγωνιστικών. Θα αρχίσει να μετρά από την επόμενη αγωνιστική και θα ισχύσει και για του χρόνου. Δεν ξέρω ενδεχομένως και ο ίδιος να νιώθει ότι έτσι χρωστά μια τελευταία καλή εμφάνιση ενδεχομένως και κάποιον γκολ. Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι είναι για τον Αργεντίνο. Νομίζω είναι ο πιο αδικημένος ποδοσφαιριστής της τελευταίας δεκαετίας στα Κύπρια Καγκύτερα. Θα τα έχει ένα ταμπεραμέντο το οποίο ίσως να το πληρώνει πάρα πολύ ακριβά, χωρίς βέβαια να δικαιολογούμε και κάποιες ακραίες δικές του συμπεριφορές, οι οποίες δεν συνάδουν με επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Όπως και να έχει όμως, αισθανόμαστε ότι είναι επεξεργαστή το χήμα και θα προσπαθήσει ο ίδιος αύριο να μας βοηθήσει στην τελευταία του εμφάνιση για την τρέχουσα αγωνιστική πέρση. Να φτάσουμε στη νίκη. Ναι, ουσιαστικά μεγάλυψε, έλεγα ότι ως ένα βαθμό ενδεχομένως να αδικεί και λίγο ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτό που τον κάνει να φαίνεται στα μάτια όλων μας αδικημένο έχει να κάνει με το ότι δεν θεωρώ ότι κάποιες τιμωρίες του ήταν άδικες, αλλά δεν ίσχυσαν οι ίδιες ποινές, η ίδια αστροίτα για κάποιες άλλες περιπτώσεις άλλων παιχτών, όχι μόνο φέτος, τα τελευταία χρόνια. Αυτό που είπε, εξεταστήριο θύμα πολλές φορές ο Σαγκόι. Εντάξει, αν κάνουμε τώρα συσχετισμό με άλλους ποδοσφαιριστές, τότε θα αρχίσουμε, θα ανοίξουμε άλλα κεφάλαια που δεν είναι επί της παρούσης. Πρέπει να είμαστε όλοι ήρεμοι, να διατηρήσουμε καλό κλίμα. Υπάρχουν παιχνίδια υψηλής σημασίας αύριο. Δεν είναι σωστό να φανατίζουμε τον κόσμο. Όμως νομίζω ότι τέτοιοι ποδοσφαιριστές, όπως ο Σαγκόι, στο παρελθόν ο Αλμέιδα, ο Τσικόσκι, ο Σά, τέτοιοι ποδοσφαιριστές πρέπει να προστατεύονται από όλους. Αφού αποτελούν πολυτέλεια να βρίσκονται στο ποδόσφαιρο μας. Δεν σημαίνει ότι θα είναι σταυρόβλητο και να κάνουν ό,τι θέλουν. Και ζωστέ κάποιε φορέ τιμωρείται. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί συνεχώ να εξοντώνεται ένα παιδί και κυρίω σε μια αποβολή όπω αποδείχθηκε μέσα από τον τηλεοπτικό φάκο, όπω ήταν άδικη. Αποβολή από τον κύριο Βασίλη Δημητρίου, ο οποίο θα διαιτεύσει το αυριανό ντέρπι επίση. Εντάξει, γενικότερα είχατε θέμα με τη συγκεκριμένη διαιτησία και δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει το ότι οριστήκε ξανά για το αυριανό δικό σας ντέρπι. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι είπα και νωρίτερα, δεν μπορούμε τώρα να επιπολίσουμε το κλίμα, δεν είναι σωστό.
είναι αντεπαγγελματικό και ανήθικο προς όλο το φιλαθλοκοινό. Ο καθένας κρίνεται μέσα από τις πράξεις του και μέσα από τα γεγονότα. Ευχόμαστε αύριο ο κύριος Βασίλης Δημητρίου να βρεθεί σε καλή μέρα, να σφυρίξει ακριβοδίκια και ο καλύτερος να κερδίσει. Στον απόλυτο έχουμε μάθει να δίνουμε και συγχαρητήρια και συνειδητήρια, ακόμα και όταν χάσαμε και από τον κύριο Τράτσι όταν χάσαμε από το ΑΠΟΕΛ στη Λευκοσία και κλεισμένο, αφού είχαμε και μια σοβαρή αφισβητούμενη φάση εκεί. Όμως υπάρχουν πάντοτε 90 λεπτά μέσα από τα οποία κρίνονται απάντες. Άρα θεωρούμε ότι ίσως και η διευθυνσία του Δημητρίου στον αγώνα με την ΑΕΚ να ήταν μια κακή παρένσταση. Και αύριο ευχαριστούμε ότι θα είναι σε καλή μέρα για να στηρίξει ακριβολίκια δύο μεγάλες ομάδες όπως είναι όσους για πολλούς. Μάλιστα. Ο κόσμος ετοιμάζεται για εξόρμηση. Συγγνώμη, ναι. Έχουν εξαντληθεί όλα τα σιτήρα από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας τους. Θα έχουν 1.300 σοβαδούς μας αύριο στον Αντώνη Σταυροπούλου. Σίγουρα αυτό η προσοχή θα είναι στραμμένη για τα δύο γήπεδα. Εμάς όμως, επαναλαμβάνω, το καθήκον μας είναι να κερδίσουμε αύριο με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος. Είναι δύσκολο παιχνίδι, ντέρπι, κλασικό ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες. Και θα κάνουμε τον απολογισμό μας λίγο μετά τις 7 πρώτα πολύ. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, χωρίς να περιμένω να πούμε σε λεπτομέρειες, γενικότερα θέλω ένα σχόλιο αν μπορείς να κάνεις, επειδή στις τελευταίες δύο αγωνιστικές μπορούν να κρυθούν τα πάντα. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να τερματίσει, ή αρκετές ομάδες τέλος πάντων, από το να κατακτήσουν πρωτάθλημα μέχρι και να μείνουν εκτός Ευρώπης. Και τουλάχιστον δύο ομάδες από αυτές θα ξεκινήσουν 2 Ιουλίου ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, πάρα πολύ νωρίς. Κάτι που σημαίνει ότι ουσιαστικά μια εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ μετά το τέλος της φετινής σεζόν θα ξαναμπούν στο γήπεδο. Και να καταλήξω στο ερώτημα, δεν μπορεί να περιμένει μια ομάδα να τελειώσει το πρωτάθλημα και να ξεκινήσει προγραμματισμό 25-26 Μαΐου. Οπότε φαντάζομαι κάποια πράγματα, κάποιες προεργασίες ήδη γίνονται, Φανούρη. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι και δεν είναι σχήμα λόγου στις μεγάλες ομάδες, ποτέ δεν σταματά ο προγραμματισμός. Αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω. Όλες οι ομάδες ψάχνουν πάντοτε το καλύτερο, γιατί κάθε τρεις ή τέσσερις μήνες έχουν μεταγραφική περίοδο. Σίγουρα δεν υπάρχουν κάτι χειροπιαστό, όμως υπάρχει σοβαρή προεργασία για όλα τα ενδεχόμενα. Σε περίπτωση που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα θα είναι διαφορετικό το πλάνο σχεδιασμού, λόγω και της ημερομηνίας έναρξης προετοιμασίας αλλά και του υψηλού βαθμού σχολείας στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Και διαφορετικά, αν ξεκινήσουμε νωρίς και στα προκριματικά του Ευρώπη. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε αύριο όμως ντέρπι, δεν πρέπει να αποπροσανατολιζόμαστε, ένα δύσκολο παιχνίδι και ευελπιστούμε ότι θα κερδίσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Φανούρη. Καλή επιτυχία στον Απόλλωνα.